Καλώς ήρθατε στο κανάλι του Monopito.gr, του μοναδικού site στην Ελλάδα αφιερωμένου αποκλειστικά στην κλασική αδερφική ένδυση και τους δημιουργούς της. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους κλασικούς τύπους των αδερφικών υποδημάτων. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι από εμάς, έχουμε σερφάρει στο διαδίκτυο αναζητώντας υποδήματα. Πολλές φορές έχω πέσει μπροστά σε αθλητικά παπούτσια ή πάρινα παπούτσια τα οποία είναι στην κατηγορία Oxford. Και άλλες φορές έχω δει καθαρόιμα loafers να χαρακτηρίζονται ως μοκασίνια. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη και να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα παπούτσια μας. Θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και θα ξεκινήσουμε από το πιο επίσημο ανδρικό παπούτσι για να φτάσουμε στο πιο casual. Το πιο επίσημο απ' όλα. Το Oxford. Το Oxford έχει κλειστό σύστημα κορδονιών. Δηλαδή τα σημεία από τα οποία περνούν τα κορδόνια σχεδόν εφάπτονται. Ειδικά σε μαύρο χρώμα θεωρείται το πιο επίσημο υπόδημα που μπορεί να φορέσει ένας άνδρας. Υπάρχουν δύο θεωρίες σχετικά με την καταγωγή των Oxfords. Η πρώτη τα θέλει γεννημένα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης από φοιτητές που θέλαν να διαφοροποιηθούν από τα υποδήματα που φορούσαν οι καθηγητές τους. Στην αρχή ήταν μπότες, όπως όλα τα ανδρικά υποδήματα. Αλλά με την επέκταση της ασφαλτόστρωσης άρχισαν να χαμηλώνουν. Έτσι έφτασαν να είναι στο σημείο που τα ξέρουμε σήμερα. Η δεύτερη θεωρία τα θέλει γεννημένα στο κάστρο Balmoral της Σκωτίας, την καλοκαιρινή οικία της βασιλικής βρετανικής οικογένειας. Τα Oxford στην Αμερική πολλοί ακόμα τα αποκαλούν Balmorals ή με το πιο σύντομο Bals, ενώ στη Γαλλία θα τα συναντήσετε με τον όρο Richelieu. Κατεβαίνοντας τη βαθμίδα της επισημότητας, ερχόμαστε στα Derby. Τα Derbys έχουν ανοιχτό σύστημα κορδονιών, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα έξτρα δέρμα από κάτω τους και αφήνονται τα κορδόνια περισσότερο εκτεθειμένα. Εμφανίστηκαν γύρω στο 1850 ως κυνηγετικές μπότες. Το ανοιχτό σύστημα κορδονιών που διαθέτουν τα Derbys προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς μπορείς να σφίξεις ή να χαλαρώσεις το παπούτσια αναλόγως με το πόδι σου. Γι' αυτό και αν παρατηρήσετε, όλα τα αθλητικά σας παπούτσια είναι με σύστημα Derbys. Τα Monkstrap. Τα Monkstrap δεν έχουν υποκορδόνια, έχουν αγκράφες. Μάλιστα, υπάρχουν τα single monkstrap τα οποία έχουν μία αγκράφα και τα double monkstrap τα οποία έχουν δύο αγκράφες. Το monkstrap είναι ένα παπούτσι το οποίο φοριέται για με κουστούμι, αλλά ταιριάζει περισσότερο με πιο casual επιλογές. Ο Θεός λέει ότι δημιουργήθηκαν το 15ο αιώνα από ένα μοναχό, ο οποίος ήθελε να προστατευτεί από το κρύο και έτσι προσέθεσε δέρμα στα σανδάλια του. Ως τυποποιημένο σχέδιο εμφανίζονται στην ιστορία πέριξ του 1900. Πλέον έχουμε φτάσει στα casual παπούτσια. Παπούτσια δηλαδή τα οποία, αν και πολλοί τα φοράνε, οι κανόνες λένε ότι δεν θα έπρεπε να φορούνται με κουστούμια. Παραδείγματος χάρη, το loafer. Το loafer είναι ένα δερμάτινο ανδρικό παπούτσι, το οποίο δεν φέρει κορδόνια και είναι αυτό που πολλοί λέμε παντοφλέ. Το loafer είναι casual εκφύσεως. Γι' αυτό και μπορεί να φορεθεί τόσο με τζιν, όσο ακόμα και βερμούδα το καλοκαίρι. Σχετικά με την καταγωγή των loafers, μια εκδοχή τα θέλει να είναι γεννημένα από τα χέρια ενός Νορβηγού υποδηματοποιού, ο οποίος συνδύασε τα παραδοσιακά παπούτσια της χώρας του με αυτά που φοράγανε παραδοσιακά για αυτοί οι γηγενείς της Αμερικής. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι δημιούργημα ενός Βρετανού υποδηματοποιού κατά εντολή του Γεωργίου του VI, ο οποίος έψαχνε ένα πιο ευχάριστο και βολικό παπούτσι για μέσα στο σπίτι. Φυσικά, όταν φοράει κάτι ο βασιλιάς, μετά αυτό κυριάρχησε στον κόσμο. Τέλος, το μοκασίνι. Το μοκασίνι είναι ένα παπούτσι το οποίο το φοράνε τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες. Είναι ξεκάθαρα παραδοσιακό από τους γηγενείς της Βόρειας Αμερικής. Αποτελείται συνήθως από δύο κομμάτια δέρμα, ένα το οποίο καλύπτει το πέλμα αλλά και τα πλάγια του ποδιού και ένα το οποίο δένει από πάνω. Σήμερα εξαιρετικά δημοφιλή είναι τα driving mocks, τα οποία χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στην Αμερική μόνο για οδήγηση. Αυτά ήταν τα κλασικά ανδρικά υποδήματα. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τις μπότες. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αν θεωρείτε ότι μάθατε κάποια πράγματα από αυτό, εγγραφείτε στο κανάλι μας και πατήστε το συμβολάκι με το κουδουνάκι.